Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση από την Sonic Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Στεφανίνα Timberwolves και Brokers για την 14η αγωνιστική της Master League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 5 και στο 7-6 αντίστοιχα στον όμιλό τους. Στον δεύτερο όμιλο, οι δύο ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών με τους πρωτοπόρους παίκτες των Legends, αρχαίους Legends, οι οποίοι βρίσκονται στο 12-1. Σιγά σιγά έχουμε μπει σε τροχιά play-offs και για, για το Φλεβάρι. Αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως εντός λίγων ημερών και η έναρξη της Evolution League για φέτος. Γενικώς υπάρχουν πράγματα going on, λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Μια από τις πρώτες επιθέσεις του Διατρής από τη γωνία, ο Καλλιόρας είναι άστοχος. Καλλιόρας ο οποίος και απόψε αναμένεται να πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής και πολλές επιλογές. Jump shoot θα δικαιωθεί. Όχι ο Τσάμπασης. 2-0. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του και συνεπώς για το παιχνίδι. Ο Κλιβάνης, Μοσχάκης στη weak side. Καλό passing game, έχει διπλώσει κάπως η άμυνα μέσα στη ρακέτα. Jump shoot είναι άστοχος ο Διονυμίδης. Καλλιόρας έχει βγει στο ανοιχτό κήπεδο, θα συγκρατήσει την μπάλα, έχει το Μοσχάκη απέναντί του. Μετά από μια προσποίηση θα αφήσει και αυτό στην μπάλα στο καλάθι. 4-0 για τους Timberwolves. Μοσχάκης. Συγγνώμη με Κλιβάνης, στα 12 δευτερόλεπτα ξανά Μοσχάκης. Βλάχος, το Κάγκ απέναντί του, ένα αρκετά ενδιαφέρον ματσά που προκύπτει. Με αρκετά δύσκολο τρόπο θα έρθει η πρώτη πόντι από τον Ψαρόπουλο και τους Brokers. 4-2, double score. Βουδάκης, Κάγκας θέλει να ποστάρει, θα γυρίσει, θα παίξει στη δύναμη, αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον δύσκολο αντίπαλο τον Ψαρόπουλο, ο οποίος θα πάρει το rebound. Μοσχάκης. Υπάρχει κλέψιμο, ο Ιωκημίδης δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Timberwolves. Καλλιόρας, ένα ακόμα κατσεστού τρίποντο. Είναι άστοχος του τώρα, ο Ιωκημίδης στο rebound. Μοσχάκης. Σε άμυνα ζώνης τώρα οι Timberwolves, Βλάχος. Το κεντρικό δίποντο είναι άστοχος. Ψαρόπουλος. Μπράβο, καλή άμυνα φωνάζει από τον πάγκο του Timberwolves. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κλιβάνη. Sorry, λέει στους παίκτες του ο Τσάμπασης. Αναγνωρίζοντας το λάθος του και ο Κλιβάνης θα κάνει ένα ακόμα λάθος. Τα λέει λίγο σε έντονο ύφος με τον Βλάχο, τον περίμενε να είναι αρκετά πιο πίσω από ό,τι αυτός ήταν. Και θα υπάρξει πρώτο λάθος. Το δικό του, δεύτερο τον Brokers. Καλλιόρας. Στους Διατρής είναι άστοχος του πάλι, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, Κάγκας δεν θα τα καταφέρει, ο Ιωκημίδης. Το rebound, για να δούμε ο Ιωκημίδης, Κάγκας πόσες φορές θα αναμετρηθούν εντός εισαγωγικών μέσα στη ρακέτα, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει άμεσα. Ο Ιωκημίδης θα πάρει την μπάλα από τον Βλάχο και ένα running floater θα τον δικαιώσει με τα μπλοκ. 4-4. Αρκετά set τα πρώτα 3 και 20 στο παιχνίδι. Jump shoot είναι άστοχος ο Ζεμπάσης, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Βλάχο. Αρκετά set, εννοώ ότι στις δύο ομάδες επικρατεί κυρίως η λογική και όχι το πάθος μέχρι στιγμής. Μοσχάκης. Βλάχος, ξανά Μοσχάκης. Έχει διπλώσει άμυνα πάντα, έχει σταματήσει δίπλα. Θα βγάλει την πάσα εκεί που είναι ο Κλιβάνης, αλλά θα χαθεί η μπάλα και τώρα θα τρέξει, αλλά θα στοχίσει στο λέγιακο Σεβάνος. Συμβαίνεται αυτά, Μοσχάκης. Τζάμψος. Είναι άστοχος ο Ψαρόπουλος. Ψάχνει τη μακρινή πάσα και θα τη βρει στον Καλλιόρα. Ο Κλιβάκης. Καλλιόρας θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον Πεχλιβάνη 6-4. Συνεννοούνται σε κάπως έντονο ύφος του παίκτες του Brokers. Αφορμή την τελευταία φάση. Ο Κλιβάνης. Στη weak side θα πάρει από τον Μοσχάκη. Βλάχος. Ωραία πάσα. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Θα γυρίσει να τους κερδίσει και τους δύο ο Ψαρόπουλος. 6-6.
Ένα παιχνίδι που ακόμα δεν έχουμε δει εύστοχο τρίποντο. Ένα παιχνίδι που αναμένεται να πάει σε χαμηλό τέμπο για να δούμε αν τα τρίποντα θα αποτελέσουν παράγοντα χ. Jump shoot είναι εύστοχο. Μπορείς να πάρεις αυτή τη φορά, 8-6. Για να δούμε αν τα τρίποντα θα αποτελέσουν παράγοντα χ για κάποια από τις δύο ομάδες. Έτσι ώστε να πάρει προβάδισμα βλάχος. Πάρει το σκρίνο του Μπεκλιβάνη. Τσορόπουλος, βλάχος ξανά, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Θα χαθεί προς στιγμή η μπάλα από τον Μπεκλιβάνη. Θα γυρίσει τελικά ο Ιωκιμίδης με δεύτερη προσπάθεια και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 8-8. Όντως περισσοπλεμένος από δύο αντιπάλους. Κουδάκης. Κουδάκης έχει περάσει ο Ιωκιμίδης. Θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Τζαρόπουλο, ο οποίος θέλει να τρέξει από τη δεξιά πτέρυγα. Τζαρόπουλος. Τσουχάκης κοίταξε το τρίποντο, δεν πήρε το σουτ. Τζαρόπουλος. Τζαμψούτ, ο Ιωκιμίδης είναι άσχημο αυτή τη φορά. Κάνει για να πάρει το rebound. Χειροκροτήματα από τον Πάκο από τον Μαρκοφανόλη, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις by the way για τους Brokers πριν από το παιχνίδι. Αναφέρθηκε στη συλλογική άμυνα και στον έλεγχο το rebound που πρέπει να έχει η ομάδα του. Τζαμψούτ είναι και πάλι εύστοχος. Βαξεμπάνος και έχει προαναγγελθεί πρώτη αλλαγή. Ενώ η Timberwolves παίρνει και πάλι προβάδισμα. Και αυτός είναι η πρώτη αλλαγή όπως φαίνεται. Καμαρούδης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιωκιμίδης θα βγάλει μια πάσα η οποία δεν είναι αρκετά καλή για να συγκρατήσει ο Κοφιβάνης. Μάλιστα διπλή αλλαγή. Καμαρούδης θα περάσει στη θέση του Κάγκα και Μαυρούδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κοτσάμπαση. Καλλιόρας σε ρόλο χειριστή αυτή της αυτοεπίθεση. Θα ψάξει σε δεύτερο χρόνο την πάση να τη βρει. Στο Μαυρούδη, στον Νεοφερθέντα είναι άστοχος. Γιατί μείνει μακρινό rebound. Θα ήταν αν έπιανε την μπάλα, τελικά δεν την έπιασε. Συνεπώς κατοχή για τους Brokers απ' έξω. Μοσχάκης. Ο βασικός point guard που έχει προκύψει στο σχήμα των Brokers. Πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα ο Μπεκλιβάνης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 10-10. Δύο ομάδες μετά από 6-40. Περίμενα να στρογγυλοποιηθεί για να το πω. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Είναι στην απόλυτη ισορροπία των 10 πόντων. Συγκιατρής, είναι άστοχος ο Καμαρούδης, υπάρχει επιθετικό rebound. Καλλιόρας, ένα ακόμα cut and shoot, είναι άστοχος. Μάχη για το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε στο δεύτερο ο Καμαρούδης. Και πολύ μαχητικά. Σκάκης. Περιμένει να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του. Συντιατρής είναι άστοχος, ούτε τώρα θα έχουμε το πρώτο τρίποντο. Παρόπλος και ο Ζαφύρης ετοιμάζεται να περάσει για τους Brokers. Η πρώτη αλλαγή τώρα από αυτήν την αγώνα. Κουρδάκης έχει κλειστεί, έχει σταματήσει τρίπλα. Μαλούδης, ωραία πάσα, θα την κρατήσει. Ο Βρούλης πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τελικά τη ρακέτα Καλλιόρας. 12-10. Δύο ομάδες φαίνεται να αγαπούν τους ζυγούς αριθμούς μέχρι στιγμής. Μουσκάκης. Στην πάση θα το κλειβάνεις. Μία ακόμα μέσα στη ρακέτα θα γυρίσει. Δεν θα καταφέρει να γυρίσει. Είναι σε αυτή τη φορά. Συμβάνω. Κουρδάκης σε μία ακόμα επίθεση. Υπάρχει το screen, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του και ο Μουσκάκης θα κλέψει τελικά. Τον κυνηγάει ο Κουρδάκης, για να δούμε. Πάει μέχρι μέσα, ο Μουσκάκης έχει πάρει κάποιο φάουλ, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 12-12, κάτω χειροκροτούμενος από τον πάγκο όπως ενδεχομένως είδατε και ποιο ενδεχομένως ακούσατε. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο, Καλλιόρας στους γιατρείς πριν καν καλά πάρει το screen, είναι εύστοχος, 15-12. Νικτό αριστερά φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον Τιμπεργούλης, βλάχος. Ο Μουσκάκης έχει βρεθεί ελεύθερος για να βγάλει την πάσα η οποία θα χτυπήσει στα πόδια του Ιωκιμίδης. Καυτή πάσα μία ακόμα, όπο! Υπέροχη συνεργασία μεταξύ Καλλιόρα και Κουρδάκη. Δύο εναντίον ενός εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το αριθμητικό του πλεονέκτημα για να επιβεβαιωθούν οι δύο πόντοι. Τραβήξει δύο παίκτες πάνω του βλάχος. Ανοίχνευσε τον ελεύθερο παίκτη, ο οποίος ήταν ο Ψαρόπουλος. Θα σε πέσει κάτω. Πάρα που έχει χρειωθεί στον
Καμαρούδη και μας θύμισε ότι υπάρχουν και διαιτητές στο παιχνίδι, καθώς μετά από σχεδόν 9 λεπτά είναι μόλις το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Βλάχος, Σφάγης. Βλάχος, για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος, δεν μπορεί να απαντήσει στο προηγούμενο του Καλλιόρα, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θα ψάξει την μπάλα, θα τη βρει, θα γυρίσει. Είναι άστοχος ο Αμπρουδής. Σφάγης. Συν 5 η Τιμπεργούλφς. Σφάγης. Σαρόπουλος, Σανάμος Σφάγης. Θα υποπέσει στην παράβαση των τιμάτων μετά από μια προσποίηση που έκανε. Μπερδεύτηκε και ο ίδιος όπως φάνηκε. Καλαίδης. Στην επαναφορά, Καλλιόρας θα ψάξει ξανά την μπάλα, θα την ξαναβρει στο Μαυρούδι. Το έχει βάλει σκοπό, φαίνεται. Μια άσκηση ανάμεσα σε δύο παίκτες, τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Λάχος, καυστή πάσα, ωραία, θα συγκρατήσει όμως Χάκης, δεν θα καταφέρει να τη μετατρέψει σε ασίστ. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο, δηλαδή φανταστικά ανέμπαινε τι θα γινότανε, θα γκρεμιζόταν η Σόνικα Αρένα. Παίζει. Παίζει και ο Καλλιόρας τώρα με την μπάλα στα χέρια. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει το screen, υπάρχει φάουλ από τον Πεχλιβάνη. Πάνω στον Καλλιόρα. Είχα μια υποψία ότι θα μπορούσε να είναι πάνω στο screen. Τελικά δεν είναι, 8,3 και το τέλος. Καλλιόρας πήρε από τον Μαυρούδη. Κάποιος πρέπει να πάρει το τρίποντο ή το shoot. Shoot για 3 μετά από μια προσποίηση. Είναι άστοχος. Θα μπορούσε να πάρει την μπάλα και να ξανα προσπαθήσει. Για 3 ο Καμαρούδης που σκευάζει τον εαυτό του. Αν είχε 2 δευτερόλεπτα παραπάνω, είχε βρεθεί ελεύθερος. Νικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 17-12. Οι Timberwolves έχουν καταφέρει να έχουν την διαφορά υπέρ τους στο συν 5 μετά από ένα παιχνίδι, μετά από ένα δεκάλεπτο, μετά από ένα παιχνίδι, δεν είναι ο ταξιδιώτης, μετά από ένα δεκάλεπτο στο οποίο είχαμε παιχνίδι μία σου και μία μου, γνωστός πάρα πολύ επιστημονικός όρος, καθώς οι δύο ομάδες αναλλάσσοντας το σκορ έχουν καταφέρει να πάρουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά για τις συνθήκες, για τις αναλογίες του παιχνιδιού. Οι Timberwolves με αυτήν θα πάνε στους πάγκους τους, οι δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, στην οποία έχουν την κατοχή οι Timberwolves. Καλλιόρας. Περάσει ο Χατζηγιαννακίδης, θέση του Βλάχου για τους Brokers, ο οποίος θα κλέψει τώρα την μπάλα, καταφωνεί. Και ο Ζαφίρης όμως. Πάσα ωραία συνεργασία, δεν θα έρθουν οι δύο πόντι από τον Γιαννακίδη. Καλλιόρας. Πάρει κάτι σαν screen, Miles screen από τον Βαρσεβάνο. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και απέναντι σε τρεις, είναι άστοχος. Κρυβάνης. Διαβάζει σκανάρι εντός εισαγωγικών του γήπεδου, θα συγκρατήσει ο Μαυρονόλης, αλλά θα του πάρει την μπάλα μέσα από το σέκρεπ του Καλαίδης, ψάχνει τον Καλλιόρα, τον βρήκε, backdoor pass, θα έφυγε δύο πόντι, 19-12 για τους Timberwolves, στο συν 7 πλέον. Μια πρώτη περίοδο, η οποία έρε, είχαμε ελάχιστα φάουλ, μόλις δύο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ρωμανόλης. Περίς δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, υπάρχει deflection από τον Μαυρούδη. Πάσα, τζάμψε τον Μανώλης μετά την επαναφορά από τον Ζιταμπάνη, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ανακατεύουν την τράπουλα εντός εισαγωγικών οι Brokers, λίγο παραπάνω από τους Timberwolves μέχρι στιγμής. Στην για 3 είναι άστοχος, δεν μπορεί να πάρει το αίμα πίσω του, το αίμα του πίσω ο Καμαρούδης από το άστοχο τρίποντο στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μανώλης, σκαστή πάση. Ο Φίρις θέλει να γυρίσει δεξίχου, δύσκολο! Κατάφερε να κερδίζει τον Μαυστιβάνο. 19-14. Κάτι λέει και ο πάγκο ο Κιβάνης. Κάτι για το σύστημα έχω την εντύπωση. Αν κρίνω από τη χειρονομία σου για 3 είναι εύκολο ο Καλλιόρας. 22-14. Για να δούμε αν αρχίσει να βρει ρυθμό. Αν θα αρχίσουν να βρουν ρυθμό και από την γραμμή των 6.75 Timberwolves. Και αν θα μπορούν να ματσάρουν την ενέργειά τους οι Brokers. Κάτι είπε πριν ο
το κλειβάνι στον πάγκο, αναλαμβάνω χρέη και detective, αν δεν το έχεις καταλάβει. Έτσι για να κύβεις στην επαναφορά, στην ταμπάνης. Κοίταξε το καλάθι. Καστή πάσα θα συγκρατήσει ο Πεθυμβάνης. Γιαννακίδης. Καλό passing game, άλλαξε με το Ζαφύρι για ο Ρωμανόλης. Στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει το screen ο Γιαννακίδης. Ήγερες ελεύθερος με Κλειβάνη, σου για 3. Είναι άσχος, μάχη για το θετικό rebound, δεν θα βράει η κτήτα του Ζαμπάνη. Θα τη βάζει το rebound ο Μαρούδης. Τελειώρας. Θα βγάλει την μπάσα στον Ζαμπάνο, θα ξαναδώσει αυτή την μπάλα. Πάει να βγάλει την μπάσα στη γωνία εκεί που είναι ο Μαρούδης, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Ο Κλειβάνης θα την αφήσει στο ανοιχτό γήπεδο για δύο εύκολους πόντους. Δύο ευκολοποιημένους μάλλον πόντους, αν μου επιτραπεί η λεξιδρασία, για τους Brokers. Αλλά είπαν το. Το έκαναν εύκολο. Το κλέψιμο. Καλιάρας. Πάρει ένα ακόμα screen. Θα εκτελέσει πίσω και από αυτό το screen. Είναι άστοχος τώρα. Υπάρχει rebound από το Ζαφύρι. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι των Timberwolves, επιθετικό παιχνίδι, και συνεπώς η ροή του παιχνιδιού βασίζεται πολύ στο τρίποντο παιχνίδι του Καλιόρα. Κλειβάνης. Ο Ρωμανόλης. Σουτιά 3 από τη γωνία. Είναι άστοχος. Καλιόρας. Καλή άμυνα. Αυτή η προσφυγμή θα της καλία με τους Ζαμπάνης, καθώς ο Καλιόρας έχει σταματήσει την τρίπλα. Έχουν δύο ακόμα αλλαγές. Ο Τσάμπασης θα περάσει στη θέση του Μαχτσεβάνου. Και ο Γκούτσιος για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Μαυρούδη. Καλιόρας, Γκούτσιος και Τσακαλαΐδης τώρα στην front line των Timberwolves, αρκετά χαμηλό σχήμα. Στην διατρήση είναι εύστοχος Καμαρούδης. 25-16, γιατί αφήνεται τόσο εύκολο το shoot λίγο μπάχος από την πάντα των Brokers στους συμπαίκτες του στο χαρτιέ. Προφανώς. Ο Ρωμανόλης. Ο Κλειβάνης. Ωραία no-look πάσα. Jump shoot. Χατζηγιανακίδης είναι εύστοχος. 25-18. Σε 7 η διαφορά. Καλιόρας. Καλιόρας πάει απέναντι σε δύο παίκτες και σε... Και πρωτίστως ανάμεσα σε δύο παίκτες. Και σε δεύτερο χρόνο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ένας από αυτούς ήταν ο ίδιος. Πάλι που έχει χρεωθεί στον Ζαφίδη. Και έχουμε τις πρώτες βολές στο παιχνίδι μετά από... 14 πλάς λεπτά απόλυτη ησυχία στη Sony Carina. Στην πρώτη βολή. Ποιος είμαι εγώ να πάω κόντρα σε αυτό, κάνω και εγώ ησυχία, γιατί όχι. Γιατί να μην κάνω άλλωστε. Δεν θέλω να επηρεάσω αρνητικά ή θετικά κάποιον παίκτη. 27-18, διαφορά αγγίζει την ψηλότερη τιμή της στους 9 πόντους. Κλειβάνης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα από τον Τζαμπάνη. Καλιόρας. Σταματήσει την τρίπλα, θα ψάξει πάλι να τη βρει στον Τζαβούς, ο οποίος θα γυρίσει απέναντι στον Σταμπάνη, ο οποίος το έπαιξε καλή άμυνα, θα πάρει το rebound, το Κλειβάνης. Κάνει σταυρωτή, ένα running floater, δεν θα δικαιωθεί, μπάλα μπήκε και βγήκε, 27-18 παραμένει. Λούσιος, πάρε πρωτοβολίες, φωνάζει ο coach των Timberwolves για κάποιον, μυστήριο, για εμάς, jump shoot, ένα δεξί hook θα δικαιώσει τον Τζάμπαση. 29-18 διαφορά πάνω από τους 10 πόντους το ψυχολογικό όριο, όπως λένε αρκετοί μαστιστόφιλοι, στους 11. Έτσι για να κίνησε ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να την έλεγξα. Σταμπάνης, υπάρχει μάχη για το τελικό rebound. Ο Ρωμανόλης θα συγκρατήσει, αλλά βάλα είναι εκτός. Ο Κάγκας θα περάσει στην θέση του Καλαΐδη. Σέντερ περνάει, γκάρντ βγαίνει, προηγουμένως ο Γούσιος πέρασε στη θέση του Μαχτσεβάνου, ο οποίος είχε και αυτός ρόλο forward. Ανακατεύουν τα χαρτιά του και οι Timberwolves. Ψαρόπουλος. Θα ξαναπάρει. Από τον
του Σαμπάνη. Πίσω ξαναπάρει τώρα την μπάλα, θα ξαναδώσει στον Τζιμουτίλη. Στην Τζιατρή, πολύ αποφασιστικό πάνη και είναι άστοχο ο Χατζηγιανακίδη. Κούσιο. Κατεβάσει και αυτό μια επίθεση. Λόγα. Σαν Κούσιο, πάρ το φωνάζει ο κόουτς των Τιμπερούλου. Θα πάρει ένα screen, δεν θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είχε καλή άμυνα. Αλλιώ έχει βρεθεί ελεύθερο στην Τζιατρή, αυτό θα το έπαιρνε. Είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καμαρούδη. Τελειώρας, θα κάνει τώρα την τρίπλα. Κάγκας που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, είναι άστοχος. Στο βοκάρι εντός εισαγωγικών το τρίποντο. Γιανακίδης πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, πέρασε τον Καμαρούδη. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound του Ζαφίρης. Υπάρχει και λίγο βολές και έχει κρατήσει τον Γούστιο. Σκέψου και βρεθεί μέσα στη ρακέτα. Ο Κουρδάκης θα περάσει τη θέση του Καλλιόρα τώρα. Χρήμα για χρήμα. Πάρει κάποιες ανάστες ο superstar των Timberwolves. Ο Θεής Τέφνος έστωπος την πρώτη. Τώρα έχουν περάσει... Άστοπος δεύτερη ο Ζαφίνης, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ρόπινο. Τώρα έχουν περάσει δύο παίκτες στο παρκή για τους Timberwolves. Ο Γκούσιος και έχουν δάκες που μέχρι στιγμής τους έχουμε δει να έχουν περισσότερο ρόλο οργανωτή παρά σουτέρ. Πάει μέχρι μέσα να κερδίσει. Όχι, δεν κερδίσει, φάουλ διορθώνω. Κάγκας θα κάνει βήματα, άλλαξε πολλές φορές στην αέρια επιλογή. Οπότε έχουμε και λέμε για τους Brokers, υπάρχει αλλαγή. Ο Ζαφίρης θα περάσει στον πάγκο, ο Ιωσιμίδης στη θέση του 29-19. Για να δούμε αν θα... περισσότερη δραστηριότητα μέσα στη ρακέτα των Timberwolves. Καλό πάσα εκεί, ο Γιανακίδης. Σωρόπουλος. Σωστή πάσα. Σταμπάνης, ο Γιατρής με πολύ μεγάλη καμπύλη από το κέντρο, είναι άστοχος. Ο Γιανακίδης. Γούσιος. Ο Μαρούδης, σωστή πάσα, ψάχνει την πάσα, φαίνεται. Θα την ξαναβρει. Πριν βρει μάλλον, το τρόπο στους Γιατρής είναι άστοχος. Καμαρούδης, Σταβάνης, Ιωακιμίδης, jump shoot είναι εύστοχος, μακρινό δίποντο θα δικαιωθεί. Προσωπικός αντίπαλος ο Κωνσταντάπας δεν ήταν αρκετά κοντά για να τον περιορίσει, να τον παρεμποδίσει. 29-21 διαφορά στους 8. Κουδάκης, στο πάσα στον Κάγκα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, καλό passing game, ταχύτα το passing game. Θα πάρει και θα ξαναδώσει το κοινό κουτσάμπα στη Σουτζιατρής. Είναι άστοχος από την γωνία, μαρκαρισμένος ο Καμαρούδης. Καλό φάουλ φωνάζουν από τον πάγκο οι Brokers. Αναφερόμενοι σε αυτό που έκανε Τσιρνικίδης. Ξεβάνος θα περάσει στη θέση του Καμαρούδη. Δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αυτομείωση ούτε προς το ύψος ούτε προς το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Ο ένας που βγήκε και ο ένας που βγήκε. Υπάρχει κλέψιμο ένα ακόμα στη γωνία. Έτσι Ανακίδης. Νικίδης. Στρόπλος σε Τζιατρής, έχοντας τον Κάγκα απέναντί του, είναι άσχετος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound που θα καταφέρει. Στεμβάνης, Κουρδάκης. Έφυγε ο Νάσος, τον αναφερόμενο στον Τζάμπαζη, φώναξε ο coach του Τίμπεργκουλ. Στο πίσω πάρει το επιθετικό rebound, θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 31-21. Ακριβώς με την σηματοδότηση των δύο τελευταίων λεπτών του semi-crunch time, αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία για μία ακόμα φορά, του crunch time του πρώτου χρόνου. Jump shot είναι εύστοχος, διακινήθησε από το ίδιο σημείο που στόχισε προηγουμένως, από παρόμοιο. Κύπρο δεν είναι ίδιος αυτή τη ζωή, με κάτι άλλο, σε μια φιλοσοφική αναζήτηση, 1-34 με το τέλος. Θα γυρίσει ανάμεσα σε τρεις, είναι άστοχος, είναι... πολύ επίμονος που θα πάρει το θετικό rebound, ο ίδιος ο Κοτσάβασης. Βούσιος. Σούταρε, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο, μετά από πρωτοπίθη το κάνει αυτός, είναι άστοχος. Παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Βούσιο Σαρόπουλος. Στην πάσα ο Ακιμίδης, πολύ καλό passing game, για μία ακόμα φορά ο Ακιμίδης δεν θα καταφέρει να συγκεκριθεί τη φορά. Υπάρχει μάχη το θετικό rebound, θα συγκρατήσει τελικά ο Σαρόπουλος. Τζάμψετ είναι άστοχος. Κάτα χειροκροτούμενο για μία ακόμα φορά. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο μισό θα χαθεί η μπάλα από το Κουρδάκι. Θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Τσιρνικίδης. Πριν λίγο να χάσει και αυτό θα συγκρατήσει και πάλι.
Πάρα πολύ καλή άμυνα στα όρια του φάουλ από το Χουρτάκι. 10 δευτερόλεπτα για τρεις Χατζιανακίδης, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound του Κοτσάβες και τώρα θέλουν να τρέξουν οι Timberwolves. Ούσιος Γιάνκας έχει την ελεύθερο σου για τρεις, είναι άστοχος. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικεί το επιθετικό rebound, συνεπώς εύκολα τα πράγματα μέσα στη ρακέτα των Brokers. Έχουμε φάουλ να δώσουμε τον Άζιο Κόουτς των Timberwolves. Πράγματι έχουν κάνει μόλις ένα. Δύο έχουν οι Brokers. Σε για τρεις είναι άστοχος ο Σαρόπουλος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ιωακινίδη. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα κοπεί, αλλά πριν κοπεί υπάρχουν βήματα από τον ίδιο μέσα στη ρακέτα. Έχουμε δύο να δώσουμε, φαντάζομαι ότι φέρνει από τον πάγκο. Τελευταία 10,8 η διαφορά στο συν 8, ρήμα για χρήμα για μία ακόμα φορά. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι οι Timberwolves στην τελευταία της επίθεση, Κουρδάκης. Αλεφάκης έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο στο 3. Έχει το γκολ! Μπάζερ μπίτερ στο πρώτο μισό από τον Μπαξεβάνο. Η διαφορά θα ακουμπήσει ενώ αγκαλιάζονται οι παίκτες των Timberwolves. Πολύ καλό κλίμα επικρατεί στον πάγκο, όπως είναι λογικό. Το σύνδεσμο ήταν για 3 πόντους μετά από διευκρίνηση των ρεφς των διαιτητών στη γραμματεία. Συνεπώς το σκορ διαμορφώνεται μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά στο 34-23. Στο σύν 11 οι Timberwolves, οι οποίοι έχουν καταφέρει να βρουν τα πράγματα τα οποία είναι σωστά για αυτούς. Έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό από τη γραμμή των 6.75. Και φαίνεται αυτός να είναι ο παράγοντας που τους διαφοροποιεί από τους αντιπάλους τους, καθώς όταν δεν είχαν βρει πολλά τρίποντα ή και κανένα τρίποντα, το παιχνίδι πήγαινε μία σου και μία μου εντός εισαγωγικών. 4 στα 17 τρίποντα έναντι 0 στα 10 για Timberwolves και Brokers αντίστοιχα. Το παιχνίδι έχει ελάχιστα foul, δεν είναι πολύ physical. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετά κλεψίματα, 4 και 5 αντίστοιχα. Τρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού, συνεπώς της τρίτης περίοδου με το μαζί. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα για την έναρξη της τρίτης περίοδου μεταξύ της αναμέτρησης της Στεφανίνα Timberwolves και Brokers μετά από περίπου 5,5 λεπτά στο higher end των διαλυμάτων που επικρατούν στην ανάπαυλα πρώτου μέρους. Πληροφοριακά 4 με 5, 5,5 λεπτά είναι ο συνήθις χρόνος. Υπό φυσιολογικά συνθήκας είναι άστοχος στην πρώτη πάσα. Ο Μουσχάκης που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από κάποιο ώρα ο Κωνσταντινίδης έχει περάσει επίσης στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει δύο βολές. Από το φάουλ που κέρδισε μέσα στη ρακέτα. Κερδίσει, είπα πριν. Λάθος. Θα κάνει. Ο Κωνσταντινίδης αυτό το φάουλ, διορθώνω. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Κουδάκης. 3 στις 4, μόλις 2 δοκάρια ελεύθερων βολών έχουν εκτελέσει οι Timberwolves εναντί ενός. Στην διατρής με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος, ούτε το αρθέρι το πρώτο τύπο το Brokers από τον Τζιμπουκίδη. 35-23, ψηλότερη τιμή στην διαφορά. Κουδάκης Κάγκας. Τόμπασης, καλλιόρας. Υπάρχει και ο Καψανάσης. Ωραία πάσα στο Τόμπαση. Μια ακόμα έστικο καλά για δύο πόντους από τον Κωνσταντινίδη. 37-23 στους 14 πόντους για διαφορά. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν απάντηση οι Brokers. Πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει η άπα από τον Κωνσταντινίδη. Καλή άμυνα από δύο παίκτες και σκεπάσα στον Κουδάκη. Κουρδάκης. Στο 3 είναι άστοχο. Από την κορυφή. Σαρόπουλος για 3. Άστοχος Καλλιόρας. Το rebound. Προηγουμένως το πάει μέχρι μέσα.
ρίξει φάουλ για δύο βολές και ο Κάγκας τώρα. Από τον Ψαρόπουλο αυτή τη φορά. Άστοχος στην πρώτη βολή ο παίκτης των Phoenix BC επίσης. Άστοχος στη δεύτερη. 38-25. Φορά στους 13. Βλάχος. Σερνίδης θα παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Βλάχος θα την κρατήσει ο Μοσχάκης. Jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από την Τζάμπαθη. Καλλιόρας. Έχει τρεις παίκτες περιοχή, εδώ ο Κάγκα στην weak side. Ο Καλλιόρα τον είδαμε κάποιες φορές να ψάχνει μακρινές πάσες. Το πρώτο μισό σου για τρεις είναι εύστοχος. Έχοντας δευτερωθεί από screen. Στο team 16 πλέον. Η Timberwolves. Θα συγκρατήσει ο Σαρόπουλος, ο Σερνίδης. Ο Σερνίδης πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Βλάχος έχει βρεθεί ελεύθερος, σούτ για τρεις. Είναι εύστοχος! 41-28, μόλις τώρα το πρώτο τρίποντο της ομάδας των Brokers για το αποκλειστικό παιχνίδι. Είναι γεγονός 1-13. Εναντί 5-19 των Timberwolves. Αυτή η μπάσα Κάγκας ανείχνευσε την μπάσα του Βίγκη για το κλέψιμο της Εθνικής, αλλά δεν κατάφερε να την κλέψει. Τρίτο φάουλ όπως λέει ο coach των Timberwolves και την περίοδο προφανώς. Είναι άστοχος του fade away ο Κάγκας, υπάρχει θετικό rebound από τον Κουρδάκη. Και ένα ακόμα φάουλ από τον Βλάχο. Δηλαδή παίρνει μια αρκετά απρόσμενη τροπή όσον αφορά το φάουλ. Μετά από ούτε 3 αγωνιστικά λεπτά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και οι Brokers. Αυτός ο Κάγκας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά είναι και το πιο συνεχώς. Ο Σκάγκης έχει τον Καλλιόρα απέναντί του. Λάχος. Στο 2-3 στο Σερνίδης είναι άστοχος. Γλυκάθηκε εντός εισαγωγικών από τον Γκουράς. Στο τρίποντο του παίκτη του πάει ταχύτατα μέχρι μέσα ο Καλλιόρας που θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 43-28. Μέχρι μέσα μπλοκ στον Κωνσταντινίδη. Βλάχος. Τζάμπσουτ δεν θα δικαιωθεί αυτή τη φορά. Στην νική της. Υπάρχει στήριγμα. Αυτό έχει κρατήσει τον Χουρδάκη. Το πρώτο του. Πρώτο του. Την προφορεί από την γραμματεία ο Λεφάκης. Ο οποίος και αυτός θα έκανε κάποιες δηλώσεις. Τσακαλαίδη. Συνόλος του παιχνιδιού. Αυτός στη δεύτερη ο παίκτης των Brokers. Βάζεις. Πάει μέσα μέσα, δεν θα καταφέρει να βγάλει την μπάλα στον Κάγκα. Δεν θα καταφέρει αυτό το συγκριτήσιο του σε δεύτερο χρόνο. Τώρα φάουλ από τον Καλλιόρα. Καλό φάουλ τον Άγιο Κόουσους. Πράγματι. Ανήκνευσε την αμυντική ανισορροπία και κατάφερε να κόψει το ρυθμό των αντιπάλων τους. Στο 3 είναι άστοχος. Ο Τσαρόπουλος Καλλιόρας ψάχνει τη μακρινή πάσα, θα την βρει στον Κάγκα αυτή τη φορά. Μία ακόμα στο Χουρδάκι jump shoot με τα μπλο είναι άστοχος. Υπάρχει λιμπάντα από το Μοσχάκι. Αν δεν είμαστε στην ισορροπία δεν σουτάρουμε. Νομίζω αυτό είπε ο coach των Timberwolves. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ο Τσιφνικίδης Καλλιόρας μία ακόμα μακρινή πάσα θα την βρει ο Κάγκας. Δεν θα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά να την αφήσει στο καλάθι. Ο Καλλιόρας θα βάζει λίγο από τον εαυτό του. Αριθμητικό μειονέκτημα έχει μείνει κάτω ο Κάγκας. Σηκώθηκε όλα καλά. Σερνίδης. Στην πάσα Μοσχάκης στην κορυφή. Το Χουρδάκι απέναντί του στο 8 δευτερόλεπτο θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν και πάλι. Δεύτερο προσωπικό του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κατέρωθεν αλλαγές. Ο Ακυμίτης θα περάσει
στη θέση του Ψαρόπουλου. Ο Τσουμπάνος θα περάσει εκτός. Θα παίξει με τον Καμαρούνι. Στο μακριά. Για τρεις έστωχο από τον Ρόγκερς. Έχει περάσει ο Γιακινίδης, ένας κλασικός σέντερ στη θέση Ψαρόπουλου, ενός παίκτη που είχε θέση σαν forward. Έχει ξυλώσει κάπως συνεπώς το σχήμα των Brokers. Running floater από τον Καλλιόρα είναι έφυγος και πάλι 45-32. Ο Καλλιόρας έχει βάλει δέγερες βάσεις, έχει βάλει πλώρη εντός εισαγωγικών σαν καπετάνιος. Για Betson Greece MVP να προσπάσει ένα ακόμα τίτλο σε περίπτωση που κερδίσουν οι Timberwolves. Έχει deflection από τον Καμαρούδη, 12-14 για τους Brokers. Ένα jump shoot, catch and shoot από τον Ιακιμίδη. Ένα γλυκό σουτάκι που του αρέσει από την κορυφή ή κοντά σε αυτήν τέλος πάντων. Το έχουμε δει αρκετές φορές να το παίρνει, άλλοτε εύστοχο, άλλοτε όχι, στο πρώτο ημίχρονο. Σουτάκι θα περάσει στον πάγκο, στο Καλαΐδη στη θέση του. Θα αναγγελθεί σαν αλλαγή και για τους Brokers, το κλειβάνι που βάζεται να περάσει εκ νέου. Μαρούδης, fade away, εύστοχος ο Μαυρούδης. Μαράζοντα, 7-33. Κουστάκης. Σκαστή πάσα στο Σταγνίδης. Για τρεις είναι άστοχο της Ενδικίδης. Πάσα φλέξιον. Δεν θα καταφέρει τελικά να συγκρατήσει την μπάλα. Να ολοκληρώσει το φλέξιον της Ενδικίδης. Άλλα ιού πάσα υπέροχη από τον Καλλιόρα είναι άστοχος. Με τσαμπασίς του για τρεις μετά από το φυσικό rebound του Καλλιόρα είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Ενδικίδη, τον γλύει, υπάρχει φωτιά όπως καταλαβαίνετε. Πάει μέχρι μέσα το χορευτικό, θα τον δικαιώσει. Εύστοχος ο Τσιρνικίδης, 47-35. Συγκρατήσει πολύ δύσκολα. Στη γωνία ο Καμαρούδης. Σαν πιστεύω να δούμε αρκετά ελεύθερος με αυτήν την άσκηση με πιθυντικό rebound από τον Καμαρούδη. Αυτά είναι. Κολλάζει κάποιον τον πάγκο. Καλλιόρας. Jump shoot είναι εύστοχος. Buzzer beater. Το καλάθι είναι άστοχος. Τσακαλίδης. Δεύτερο δεν αποχάνεται στο παιχνίδι. Μέχρι μέσα πάρα πολύ δύσκολα. Ο Τσιρνικίδης είναι άστοχος. Καλλιόρας. Θα βγάλει την backdoor pass, θα συγκρατήσει, αλλά δεν καταφέρει να τελειώσει το πάση. 10 πόντους χάσαμε, φωνάζει ο coach του Τιμπεργούλτς από τον πάγκο, σκαστή πάσα. Για κινήσει ένα ποστάρι, έχει δικλώσει ένα πάνω του. Θα βγάλει την πάσα. Θα κλέψει ο Καλλιόρας, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για μία ακόμα φορά, τι voice crack ήταν αυτό. Στο C16, του Τιμπεργούλτς. Και έχει πάρει time out από τους Brokers. Μόλις το δεύτερο time out, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι. Ένα ακόμα indicator ότι το παιχνίδι ρέει. Στην 16 Timberwolves. Και να δούμε σιγά σιγά σε περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού. Τα κομμάτια του puzzle εντός εισαγωγικών, του μπασκετικού αυτού puzzle, πέφτουν, συναρμολογούνται καλύτερα. Για να πέφτουν θα έπρεπε να παίζουμε τέτρις. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την ίδια μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Arena για τα 1.2.38 της τρίτης περίοδου. Στο συν 16 οι Timberwolves, οι οποίοι έχουν καταφέρει να βρουν τρίποντα, έχουν καταφέρει να βρουν εφημιδιασμούς, έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν σε πολύ καλό φυσικό για αυτούς βαθμό, όπως αποδεικνύεται στα 6 κλεψίματα που έχουν κάνει. Στα μακριά είναι άσχημα για τους Brokers. Στα καλά είδες. Ψάχνει την πάσα, θα την βρει. Ο Μαυρούδης, στο Μαυρούδη, ο Κουτσάβος στους ιδιατρείς είναι άσχημος, ο Καμαρούδης ο ίδιος θα πάρει την μπάλα μετά από την κορυφάουν. Μάθηκε 3 δευτερόλεπτα από τον Μαυρούδη προτού ακουμπήσει την μπάλα. Βγήκε εκτός της καλλιώς. Παράβαση προ-παράβασης, όπως λέμε χριστιανοί προ-χριστιανών, κάπως έτσι. Βλάχος.
Ο Κιβάνης θα πάρει την μπάλα. Running floater είναι εύστοχος. 51-37. Μπούσιος. Περάσει έστω από το χώρο. Σε καλά είδες. Ξέρεις του Καλλιόρα, συμπεράσει ο Μπούσιος. Θα γυρίσει, θα στοχίσει, μπάλα περπάτησε αργά και βασιλιστικά ο Μαυρούδης. Στόχισε. Μπούσιος. Μπούσιος υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Συνοδεί στο ταμπάνι και σημαίνει βολές, καθώς είναι το πέμπτο ομαδικό των Brokers. Στην τρίτη περίοδο. Θα λέει λίγο με τον έναν εκ των δύο refs. Στο ταμπάνι. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μαυρούδης. Έχω στη δεύτερη, μια στις δύο διαφορά στους 15-52-37. Έχουμε ένα φάουλ να δώσουμε. Την Μεργούλης πώς ακούς και έτσι, έχουν ένα φάουλ να δώσουμε. Πολύ ποιητικό, ξέρεις. Σε διατρήσεις από την κορυφή, είναι άστοχος, ο Μαυρομανώλης. Στάσου ένα φάουλ, ας πούμε. Στάσου μην γίνεται, οκ. Και καλά είδες. Μουσικιός. Στην γωνία στους διατρήσεις, ο Καμαρούδης είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τσακαλαΐδη. Λούσιος πάρει το φωνάζει κάποιον τον πάγκο, μετά από τον τροφή το πήρε, είναι άστοχος, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Σκαστή πάσα ωραία, πάει μέχρι μέσα, θα δικαιωθεί για μία ακόμα φορά ο Μεχλιβάνης. Μαεστρικό παιχνίδι. Μαεστρικό running floater. Διαφορά στους 13. Μακρινό δίποτο μετά από μια προσποίηση για επιθέσεις καρονέτο που είναι άστοχος. Μαυρούδης. Μεχλιβάνης. Για 3 είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Μαυρομανώλη. Καλαΐδης. Πώς το πανηγυρίζει ο coach τώρα. Την περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Βλάχος θα συγκρατήσει. Running floater είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Θα χρειαστεί τελικά στον Καμαρούδη. Μάλιστα είναι στα χέρια αυτού για μία ακόμα φορά. Όπως και το τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι και το τέλος της τρίτης περίοδου. Συνεπώς μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά η διαφορά είναι στους 15 πόντους υπέρ των Timberwolves, 54-39. Πρέπει πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Στην αναμέτρηση. Υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή καθυστέρηση για να διασυφινιστεί κάτι στη γραμματεία. Όλα καλά. Όλα έτοιμα. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Timberwolves. Υπάρχει φάουλ από τον Ζαφίρη χαμηλά στον Καλλιόρα. Λιγάκης. Για τρεις είναι άστοχος ο Κάγκας. Κιβάνης, ωραία πάσα, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Πάμε τον Βαξιβάνο. Λιγάκης. Καλλιόρας. Κάγκας. Ζαμπτήτη είναι έστω. 96-39. Υπάρχει κλέψιμο. Τεφιβάνης. Τεφιβάνης.
Είχε μαζέψει δύο παίκτες πάνω του, ο Σουτιατρής είναι άστοχος, έκανε μια προσπίση, μπήκαν και οι δύο. Πιχλιβάνης σαν από μηχανής θεός αφάει, θα πάρει το rebound, είναι άστοχος όμως. Αλλιώρας. Κάποιος θα γυρίσει, έχει βάλει πλάτη στον προσωπικό του αντίπαλο. Θα καταφέρει να τον κερδίσει. Έτσι τα μπάνει. Υπάρχουν βήματα μέσα στη ροκέτα. Τώρα θα περάσουμε οι αλλαγές, η αλλαγή μάλλον. Οι αλλαγές, ξέρετε σαν θεσμός, τώρα περνάνε οι αλλαγές που λέμε. Την δική της θα περάσει στη θέση του Μαύρο Μανώλη. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ βγήκε. Αλλιώρας. Καγκάς. Καγκάς είναι άσχημα το Μαξιμπάλο. Πάμε. Δεν πειράζει καλό, πάμε στον άδειο coach των Τίμπεργουλς, ο οποίος στέγεται πολύ δυνόμου και μπορεί να με άκουσε και να νομίζετε ότι τον παρακολουθώ και να είναι λίγο άβολο. Αλλά άβολο δεν είναι καθόλου το τρίποντο που πέτυχε ο Πεχλιβάνης από την γωνία με ταμπλό. 58-42. Χουρδάκης. Μαρούδης. Ξανά Χουρδάκης. Έχοντας στον τσιμική διαφερατή του θα γυρίσει. Είναι έστοχος τελικά. Κάτα χειροκροτούμενος και αυτός. Ο Βιτζόμπασης. 60-42. Τσιμικίδης. Θα πάρει την μπάλα, το βάνεις. Πάρε μία μαχάζει από τον Καλλιώρα. Συγκρατήσει στα 10 δευτερόλεπτα με τη Γιαννακίδης. Στο Διατρίς είναι και αυτός εύστοχος. Και πάλι στην Νικίδης 60-45. Δύο back-to-back τρίποντα των Brokers. Νομίζω το επιφώνημα χμ ταιριάζει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σε αυτή τη φάση. Περιεκτικό. Για δύο είναι άστοχο μέσα στη ρακέτα. Από το χρυδάκι το εκβίασε στον Άζιο Κόουτς. Υπάρχει άστοχο lay-up μέσα στη ρακέτα για τους Brokers. Στο Διατρής προβολισμένος. Είναι άστοχος. Καμαρούδης υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κάγκα. Και foul περίπτωση στον Κερνικίδη. Στον Ίδης θα περάσει τη θέση. Drum roll please. Για να δούμε σπιόν. Στη θέση του. Τι θα βάνει τελικά. 45, στο σύν 15 η Timberwolves. Έκτροπος στην πρώτη ο Κάγκας. 61-45. Έκτροπος και στη δεύτερη, 62-45. Φύρις. Κρατάει αστερό Κωνσταντινίδης. Βασίλης θα ξαναπάρει. Ωραία πάσα. Θα πάει μέχρι μέσα. Ζαφίρης. Είναι έστοχος Καλλιώρας. Καλλιώρας θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Ο Κιβάνης. Σε αυτό θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει αλλαγή γούσιο θα περάσει στη θέση του Κουρδάκη. Καλλιώρας. Μια backdoor πάσα θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο, είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound θα χτίσει τη δεύτερη φορά ο Τσιμπάνος. Τσιμπάνης, σκαστή πάει μέχρι μέσα, τον ετρούσε αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο guard των Brokers. Πάμε που έχει δει στον Κάγκα. Κάτσε μαλάκα, δε. Σε αποβάλα, ναι. Σε αποβάλα, ναι. Λάθος πάσα. Κάτα να
στείλει με την πάσα του Τσακαλαίδη. Κωνσταντίδης, μετά μια προσπίση προς ο... Αγαλά, ωραίος. Ωραίος Σαρδάμ, σπίκερ να σου πει. Ξεφορτώθηκε το προσωπικό του αντίπαλο. Τον Βαξεβάνα και κέρδισε το φάουλο από αυτόν. Χαμηλά, 2-4 τα ομαδικά. Γιανακίδης. Πάρει την μπάλα από τον Κλειβάνη, θέλει να αποστάρει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χορευτικό ο Κωνσταντινίδης. Δεν θα το καταφέρει. Καλαΐδης. Καλιόρα. Γούσιος. Μετά από ένα μικρό διφλέξιο θα πάει μπάλα μέσα στη ρατζέρα. Έχει τραβήξει τρεις παίκτες ο Μαυρίδης πάνω του. Καλιόρας. Γούσιος μετά από προτροπή θα πάρει ένα jump shoot. Κάτα χειροκροτόμενος από τον Μπάγκο Λες και μπήκε γκολ. 64-47. Θα γυρίσει. Για να βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Δεν ήταν τόσο άσχημο το layup. Θα κερδίσει δύο βολές. Θα αφήνει στα εξουσίες στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει μια μακρινή πάσα, δεν θα καταφέρει να φτάσει στον επίδοξο τελικό της αποδέκτης, τον Γούσιο, μέσα με την ρικέτα από τον Κουτσάμπαση. Στα 16 δευτερόλεπτα που πάρει ένα screen, σου για 3 είναι άστοχος, ο Τσιρνικίδης. Νάχος και Ψαρόπουλος ετοιμάζονται να περάσουν στη θέση τους, στη θέση του, μάλιστα. Θα αλλάξουν Χατζηγιανακίδη και Ζαφίρη και Χατζηγιανακίδη μάλλον αντίστοιχα. Χαμηλό είναι το σχήμα της τώρα. Ρόγκερς. Έχουν ξανά την κατοχή, το Κωνσταντίνιδης αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 64-50. Γιώρας ξαναπάρει την μπάλα, θα πάρει και ένα screen. Από τον Μητσάτος του για 3, με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Στο Καλαΐδης παίχνει Λιβάνης, θα πάρει το rebound. Τάχος. Ο Ρόπλος θα πάρει την μπάλα, σκαστή πάσα, υπέροχη πάσα από τον Μπεκλιβάνη. Θα πετύχουν το καλάθι οι Μπρόκες. Θα με πιέζουμε φανάτικα αυτό από τον πάγκο. Καλιόρας. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ, για δύο βολές. Έχει κερδίσει ο Καλιόρας. Άστοχος και στη δεύτερη είναι 2-2 για τον Καλιόρα. Σαχνίδης. Σαρόπουλος, καλό passing game. Γλυβάνης σε 2-3. Έχω το σπάρει κάτι σαν screen. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Καλιόρας για μία ακόμα φορά. Θα πείσει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά. Θέλει να συμπάσω από τον Μαυρούδη. Και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι, 66-52. Υπάρχει σφύριγμα. Το παιχνίδι όπως είναι λογικό έγινε κάπως πιο physical. Φάουλ είναι χαμηλά. Τσιρνικίδης, deflection. Μπάλα είναι ξανά για τους Brokers. Σαρόπουλος στην επαναφορά, υπάρχει Μπάνης. Ξανά Σαρόπουλος για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Αλλά κακή πάσα από τον Μαυρούδη, έψαχνε τη μακρινή πάσα όπως φάνηκε. Ο Κλειβάνης πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει δύο βολές και αυτός. Φαουλ που έχει χρειαστεί στον Καλιόρα, θα περάσει στη θέση του ο Χουρδάκης. Thank you.
στη δεύτερη υπάρχει ριμπάντο από το Γούσιο. Τελευταία 3 λεπτά στην αναμέτρηση. Σκριστιάνο μέσα σε 2 παίκτες, zone press. Κρατάει σταθερό. Θα βγάλει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάσα σε αντίπαλο τελικά ο. Ο Μαρούζη στην τώρα θα έρθουν 2 πόντι. Από την καλή αμυντική λειτουργία των Brokers δεν το περίμεναν οι Timberwolves. Δεν μπορεί, πάμε, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Τρεις παίκτες, κοιτάξτε τι κάνουν οι Brokers. Τρεις παίκτες πάνω στο χειριστή και έχουν 2 ακόμα πόντι. 66-56 στα 2:30 για το τέλος. Ένα ακόμα zone press θα οδηγήσει σε φάουλ αυτή τη φορά. Αυτό έχει βγει τον Βλάχο, μακεριά στην καρδιά αυτό το φάουλ γιατί έχει κερδίσει πολλές. Τον Αλαΐδη. Έστοχος την πρώτη. Στη δεύτερη. 68-56. Συμπιά 3, έχοντας παίξει στις τρίγους στο προσωπικό τον αντίπαλο τον Γούσιο, είναι άστοχος ο Σταμικίδης. Αλλά ήδη θα χάσει τελικά την μπάλα, υπάρχει σφύριγμα για 2 βολές. Με το πόδι την πήρε φωνάζει ο coach τον Timberwolves. Υπάρχει φάουλ πέρα τον Μπρόου και έχει πιο συγκεκριμένα του Τσιντικίδη. Έχουμε μπει λίγο σε μια ρουλέτα βολών στις τελευταίες φάσεις. Η Μπίλια έχει κάτσει στο νούμερο 9 στην προκειμένη φάση. Στο Τσιντικίδη δηλαδή. Είναι άσχος στην πρώτη, είναι άσχος στη δεύτερη, υπάρχει αμυντικό rebound. Καλά ήδη, Μουζάκης, θα να βγάλει την πάσα, ένα ακόμα κλέψιμο. Ας βεβαιωθεί, τι πάθος βγάζουν οι Brokers, πάρα πολύ δύσκολο λέει άπινε άστοχο. Από τον Τζιμνικίδη υπάρχει εξαιρετικό rebound και θα έρθουν 2 πόντι. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Timberwolves. 113 δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Όταν πρόκειται για τέτοιες φάσεις γίνομαι καλό στο μαθημαρκα. Είναι μπροστά με 10 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την συνέχεια των τελευταίων. 1:53. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Κωνσταντίνη, ο οποίος πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλιάρος θα πάρει το rebound. Καλιάρος έχει σταματήσει τρίπλα. Δύο παίκτες πάνω του. Έχει σταματήσει τρίπλα. Θα βγάλει την μπάσα. Ένα ακόμα κλέψιμο και φάουλ από το Χουρδάκι στον Κωνσταντίνη. Ένα ακόμα φάουλ για 2 βολές, υπάρχει αλλαγή. Ο Τσεβάνος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρούδης καθόλου εκτός. Τον Αλβανό, τον Νίκο. Σχεδόν απόλυτη στη σχέση του Καρίνα, είναι άστοχος ο Κωνσταντίνης στην πρώτη βολή. Τελευταία 98 δευτερόλεπτα συμπληρωμένα ομαδικά προφανώς. Στους 10 πόντους η διαφορά. Έστω κοσυντέχνη και στον Τμίδης, λαμβάνοντας τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Πίστευτα πιεστική άμυνα, zone press από τους Brokers και στην επαναφορά και παντού. Ο διασπαστής σε πρώτη φάση, μπάλα θα πάει στον Καλαΐδη. Κάγκας, Καλιόρας. Καθαρή άμυνα χωρίς φάουλ φαίνεται να είναι η πρόθεση των Brokers. Καλιόρας. Τον επιτηρεί πάρα πολύ. Ο Τσιρνικίδης είναι άστοχος, ο Καλιόρας υπάρχει μάχη για το επιθετικό ρημάδο, θα βγάλει τελικό νικητή από τον Καλαΐδη, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Τσιρνικίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Backdoor pass θα συγκρατήσει ο Κιβάνης και σύμφωνα με τον διαιτητή, με τον έναν εκ των δύο refs, το καλάθι θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρκεστεί σε 2 βολές ο Κιβάνης. Βρελές. Αυτό είναι εδώ και αρκετή ώρα. Άστοχο την πρώτη βολή από την Πάνης. Βάζει λίγο τον εαυτό του. Άστοχο στην δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Κάγκα. Κουρδάκης,
κέντρο του κυπέδου, Καλλιόρας. Η μπάλα θα πάρει και το φάουλ μαζί με την μπάλα λίγο μετά από τον Τζιγνικίδη. Καλλιόρας είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, στέλνει ξανά τη διαφορά στους 10 πόντους. Ένα λεπτό πριν το τέλος. 5-5 τα ομαδικά, 10 πόντια διαφορά. Χαρά του ψυχαναγκαστικού αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Θα χαλάσει καθώς τώρα θα πάει στις 11 πόντους από την δεύτερη αυτή τη βολή του Καλλιόρα. Επισήμως είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Εκλιβάνης. Τσιμικίδης. Μετά από μια προσποίηση, βλάχος του για 3. Είναι εύστοχος! 70-62. Κουρδάκης. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Θα συγκρατήσει τελικά και θα δώσει το Μαρτσιβάνο. Καλό passing game, δεν θα μπει η μπάλα, θα μπει με δεύτερη προσπάθεια από τον Καλλιόρα. Μαχαιριά στην καρδιά και αυτό το καλάθι, ο Μαχαιριβάνης. Συμπιατρής από πάρα πολύ μακριά, με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Μάλλον όχι από πάρα πολύ μακριά, δύο φόρμα. Κουρδάκης. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα, κλείσει ο φωνάζει κάποιος από τον Πάγκο Κάγκας. Συμπιατρής είναι εύστοχος, 75-62. Θα έχουν προαναγγελθεί στις αλλαγές. Αλεπάκης και Γούστιος θα περάσουν στις θέσεις. Καλή ώρα και Παυλούδη. Σαρόπουλος. Δεν θα πάρει τον τρίποντος, καυτή πάσα. Θα πάρει ο Τσιρνικίδης, έχοντας βγει στη γωνία. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για, για την κατοχή. Και καλά ήδη θα συγκρατήσει. Ο μόνος μέχρι μέσα θα χάσει, θα συγκρατήσει ξανά, θα πάρει το φάουλ. Έχασε προς τη μήν, κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και θα κερδίσει ένα φάουλ το οποίο μπορεί να αποδειχθεί το τελευταίο φάουλ που έχουμε δει στην απόψινή αναμέτρηση της Master League για την 14η αγωνιστική. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 6,8 για το τέλος. Όσες οι ίντσες του Galaxy Note 10 Plus, ωραίο κινητό. Έστωχος και στη δεύτερη βολή στους 15 πόντους διαφορά για να δούμε αν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Brokers. Μάλλον όχι. Βλάχος θα βγει στην μπάλα. Τελικό σκορ. Ενώ οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. 77-62 σε ένα παιχνίδι που κατάφεραν οι Timberwolves να αποκτήσουν ρυθμό και να τον διευρύνουν. Βρίσκοντας τα σωστά πράγματα για αυτούς. Κάνοντας τα σωστά πράγματα για αυτούς. Κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τα plays των αντιπάλων τους και να συναρμολογήσουν το δικό τους μπασκετικό πάζλ στην 14η αγωνιστική της Development League. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό, ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τις συνέχειες, από τους διευθυντές, από την γραμματεία, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να ακολουθείτε τα μοιρά σας. Όλα αυτά τα κλεισιά, αλλά πολύ σημαντικά.